Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Παράδεισο. Σας ομιλεί ο Θεός. Παρακαλώ, απενεργοποιήστε τα κινητά σας τηλέφωνα. Απαγορεύεται τη μαγνητοσκόπηση μέρους η ολόκληρη της παράστασης, εκτός από τις τρεις κάμερες που έχουμε, καθώς και η λήψη φωτογραφιών με ή χωρίς φλάσ. Επίσης απαγορεύονται η απληστία, η λαδνία, η περηφάνεια, η οκνηρία, η ζηλοφθονία, η ματαιοδοξία και η βουλημία, ιδιαίτερα αν εφαρμόζεται σε μήλα. Καλή σας διασκέδαση. Ξεφουσκωτώ, δεν πιστάει. Γίνεται. Μ' ακούς, είναι λίγο βαρετό με ένα. Αδάμα. Grapefruit. Δεν έχεις βαρεθεί να κάνεις τα ίδια πράγματα κάθε μέρα. Όχι. Δεν σε πειράζει που σε έχουν κλεισμένο εδώ μέσα. Όχι.
Δεν θέλεις να δεις τι υπάρχει έξω? Όχι! Φάε από αυτό. Όχι. Φάε. Απαγορεύεται. Άντε το ρε φάε. Έλα. Τώρα που το λες, θα ήθελα να αλλάξω λίγο παραστάσεις. Δεν λέω, ωραία είμαι εδώ στον παράδεισο, αλλά πόσο θα κάτσω εδώ. Μια αιωνιότητα. Εγώ όνειρα εγώ. Θέλω να διεκδικήσω. Θέλω να κατακτήσω. Θέλω να δημιουργήσω. Θέλω να... Με προδώσατε. Εσείς που σας αγάπησα όσο τίποτα. Σας δίνω την κατάρα μου. Εσύ. Όσο πόνεσες για να χωρέσεις το σώμα που μου έκλεψες, τόσο θα πονάς όταν θα γεννάς τους καρπούς της προδοσίας σας. Εσύ! Και εσύ, ποτέ δεν θα ξαναμαζέψεις τους όμορφους καρπούς που σου χάρισα. Μόνο με τον υδρότα και το αίμα σου θα ποτίσεις την ξερή γη που σου αξίζει. Χάσατε τον κήπο, χάσατε την αιώνια ζωή και το μόνο που θα σας παρηγορεί θα είναι το τέλος! Τι είναι το τέλος! Σταμάτα! Συγγνώμη, μπορούμε να πηγαίνουμε τώρα. Πάω κι εγώ μαζί. Sorry, ρε. Πού πάμε τώρα, μωρό μου? Όποιος φεύγει από τον παράδεισο, μόνο σε ένα μέρος μπορεί να πάει. Όχι, εκεί! Να συγκριθούμε ότι βλέπουμε το ίδιο έργο. Σωστά, τι είδαμε λοιπόν μέχρι τώρα. Θα τους πω εγώ. Λοιπόν, είδαμε το πως ο Ιωσφόρος απελευθέρωσε τον Αδάμ. Από τη φυλακή του παραδείσου. Τον είχε χώσει μέσα ο κακός Θεούλης και δεν τον άφηνε να κουνήσει ρούπι. Ακριβώς. Όταν λοιπόν απελευθερώθηκε ο Αδάμ και επιτέλους κούνησε το πρώτο του ρούπι, ξεκίνησε να πολλαπλασιάζει το ανθρώπινο είδος. Άρα στο σώμα της Εύας φυσικά. Φυσικά. Χωρίς την Εύα δεν θα γινόταν τίποτα. Όσο και να προσπαθούσε ο Καμινούλης ο Αδάμ. Ακόμα μοναχούλης του ήθελε. Καθώς λοιπόν πολλαπλασιαζόταν το ανθρώπινο είδος, μαζί του εξαφανόταν στη γη ο σπόρος του Ιωσφόρου. Ή όπως μου αρέσει να λέω έτσι λίγο χαριτωμένα, ο Ιωσπόρος. Καλό, έτσι. Έτσι σήμερα, χιλιάδες χρόνια μετά δηλαδή. Ο πρώην αγαπημένος άγγελος του Θεού. Είναι παντού. Είναι μέσα.
δίπλα μας. Με ολοκληρωτική εξουσία ο Πάρβας. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, σοβαρευτείτε. Σταματήστε να χαχανίζετε. Και ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε τον επωνομαζόμενο και ως Σατανά. Ο Βελζεβούλη. Ο άρχοντα του κακού. Ο άρχοντα των δαχτυλιδιών. Ναι, ρε παιδί μου, μπράβο σε εσένα που το είπες και μπράβο και σε εσάς που γελάτε με αυτές τις αηδίες. Πάμε ξανά από την αρχή λοιπόν. Ετοιμαστείτε να υποδεχτείτε τον οικοδεσπότη σας για απόψε. Το superstar της κολάσεως, τον διάολο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Έχετε καταλάβει πού βρίσκεστε? Στο μοναδικό μέρος όπου όλοι είστε ευπρόσδεκτοι. Εδώ όλα επιτρέπονται, τα πάθη σας είναι ευλογίες, ακόμα και τα πιο κρυφά. Ιδιαίτερα αυτά. Ποιο είναι λοιπόν, παιδιά, το εισιτηριό τους για την κόλαση? Η αμαρτία! Όλες οι αμαρτίες! Ακόμα και πιο μικρούλες! Θα ψάξουμε και θα τις βρούμε! Θα τις ξετάψουμε! Θα τις εποκαλύσουμε! Θα τα μούτρα σας! Έλα, έλα! Μην ανησυχείτε όμως, κυρίες και κύριοι, γιατί αν θέλετε, μπορείτε να μην έρθετε και στην κόλαση. Να ορίστε τα παιδιά από εδώ, που είναι και οι εκπρόσωποι της θρησκείας, θα σας βοηθήσουν να το κάνετε αυτό. Αλλά είναι δύσκολο. Ε, παιδιά! Ναι, πρέπει να κάνετε θυσίες. Πρέπει, ας πούμε, να απαρνηθείτε το σώμα σας. Αλλά εσείς είσαστε άνθρωποι. Έχουνε δίκιο, κυρίες και κύριοι. Είστε άνθρωποι και την αμαρτία την έχετε μέσα σας. Κυλάει στο αίμα σας. Και κακά τα ψέματα. Δεν έχετε στον ήλιο μοίρα. Βέβαια, κυρία, για να πούμε και το στραβό το δίκιο. Υπήρξε κάποιος που τα κατάφερε. Ναι, αλλά σταυρώθηκε. Ναι, αλλά αναστήθηκε. Ναι, αλλά κανείς από αυτούς δεν έχει το βίσμα. Όπως το σωστά. Υπάρχει βεβαίως κάτι το οποίο μπορεί να καθυστερήσει την προσέλευσή σας στην κόλαση. Ποιο είναι αυτό, παιδιά? Η πίστη. Κυρίες και κύριοι, σας δώσαμε μυαλό για να σκέφτεστε. Να κρίνετε. Γιατί δεν το χρησιμοποιείτε το ρημάδι? Γιατί, κυρία, είναι προτιμότερο να προσεύχονται και να περιμένουν από το Θεό να κάνει τις δουλίτσες για αυτούς. Είναι προτιμότερο να φταίει ο Θεός για ό,τι τους συμβαίνει. Μην την ξανακούσω αυτή τη λέξη. Ποια το συμβαίνει? Δεν ελάβω αυτό. Η κοπέλα γελάει εκεί πέρα ακόμα. Γιατί εντελώς συμπτωματικά το έχω μαζί μου. Ού, τι θα δεις, παιδί μου! Και όλος τυχαίως το άνοιξα στο κεφάλαιο για την πίστη. Ωραία! Διαβάζω λοιπόν κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Διάβασε! Και είπε τότε ο Ιησούς στους μαθητές του. Σας βεβαιώνω πως αν πείτε σε αυτό το βουνό. Σηκώ, βουνό! Και πέστε στη θάλασσα! Και το πιστεύετε πραγματικά, κυρίες και κύριοι. Χωρίς καμία αμφιβολία με στην καρδιά σας. Θα σηκωθεί! Το βουνό! Και θα πέσει! Στη θάλασσα! Γελάτε. Δυσπιστείτε! Όπως εμείς το ξέραμε! Το περιμέναμε! Και είμαστε γι' αυτό προετοιμασμένοι! Αυτή τη στιγμή πίσω από την κουρτίνα βρίσκεται ο ειδικός σε θέματα πίστης! Ο μεγαλύτερος θαυματοποιός της Ελλήνης! Ο Ιησούς Χριστός της Παλαιάς Διαθήκης! Ο ένας! Και μοναδικός! Φοβερός! Και τρομερός Μωυσή! Αδελφοί! Σήμερα θα σας πω μια ιστορία που σίγουρα την έχετε ξανακούσει. Μα στο σχολείο, μα στο κατηχητικό, από έναν γονέα, από έναν κηδεμόνα. Ποια είναι αυτή η ιστορία? Έλατε! Η έξοδος των Εβραίων! Κύριε Μωυσίδα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει ένας ρολάκος σε αυτή την ιστορία, τον οποίο θέλω να παίξω σε ολόκληρη την καριέρα μου. Σον! Το Ραμσί! Κάντε με, Μωυσί, και εγώ την Εφεράτη! Λοιπόν, επειδή αυτό το έργο είναι πολύ πρόσωπο, αποφασίζω τώρα εσείς οι δύο να κάνετε όλους τους ρόλους! Σκηνή πρώτη, οι αλυσοδεμένοι Εβραίοι. Οι αλυσοδεμένοι Εβραίοι. Είμαι Εβραίος τώρα, κάτι λιγάκι. Έλα, έλα.
Αιγύπτη. Ράμζι! Έρχεται πίστη όμως, αδέρφια! Έρχεται ο Θεός μας! Έχουμε Θεό! Ναι! Πού! Και έρχεται! Πού! Θα μας πάρει μακριά την έρημο! Θα μας οδηγήσει στη γη της Ευαγγελίας, όπου ρέει άφθονο μέλι και γάλα! Σκηνή 2, το παλάτι του Ραμσί. Το παλάτι του Ραμσί, βέβαια. Πήγα που λέτε στο παλάτι του Ραμσί μόνος. Με τον αδελφό μου, τον Άρον. Εγώ είμαι ο Άρον. Περίμενε, βοήθη. Βοήθη, περίμενε, μην τρέχεις. Ραμσί! Μωυσή! Αδερφέ με την Αθαλή και μπάσταρδε! Πώς θα με δω! Πέρασε να δω τι κάνεις! Καλά είσαι! Καλά είμαι! Μπορείς να φύγεις! Δεν θα είσαι για πολύ καιρό ακόμη καλά! Γιατί! Γιατί έρχεται ο Θεός μας! Ας γελάσω! Θεός είμαι μόνο εγώ! Κάνεις λάθος, Ραμσί! Ο Θεός είναι ένας και μοναδικός! Ο δικός μας Θεός! Και πού πέρα σου πω! Αν δεν ελευθερώσεις τα αδέρφια μου τους Εβραίους, 7 πληγές θα πέσουν επάνω σε σένα και στο λαό σου. 7 πληγές! Ναι. Να τις δω και να τις πιστέψω. Τέσσερις! Δεν βλέπω. Πρώτον, όλες οι αγελάδες θα ψοφήσουν ανάσκελα. Καλαμότι! Απ' τον ουρανό θα πέσουν βατράχια σε όλη την πόλη. Κουτς! Απ' τον ουρανό θα πέσουν ακρίδες και θα φάνε τα σπαρτά. Απ' τον ουρανό πάλι, πάλι θα πέσει φωτιά και χαλάζει επάνω στους ανθρώπους. Το νερό θα παφτεί κόκκινο. Θα είναι πηχτό σαν αίμα. Όλοι οι πρωτότοκοι γη θα πεθάνουν. Φτάνει. Έχω άλλη μία. Δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Τρόμαξες, ε. Όχι. Αλλά... μπορώ να ανέξω τα πάντα. Αλλά η κακή με το μήμα μου γυρίζει στο στομάχι. Τα μετράχια και οι ακρίδες ήταν ίδια. Τι να κάνω. Πρόβες. Μωυσή, πάρε το λόγο και φύγε. Προσβάλλεις την αισθητική της Αιγύπτου. Είναι η τελευταία σου λέξη. Σωθήκαμε! Οι ελισσοδεμένοι Εβραίοι, 2. Δεν φύγω βέβαια. Ξεκινήσαμε που λέτε για τη γη της Ευαγγελίας. Την ίδια ώρα όμως, στο παλάτι του Ραμσί, η σύζυγός του Νεφερτίτη... Νεφεράτη! Νεφεράτη! Όλο λάθος το κάνει αυτό. Είχε ένα μικρό πρόβλημα. Εγώ είμαι η Νεφεράτη τώρα. Πάντα, κρίμα! Όχι! Ένα μαντράκι! Όχι! Ποιος είναι! Όλα αγάπη, είμαι Νεφεράτη! Έλα μωρό μου, δεν σε κατάλαβα! Οι σκλάβοι, οι δούλοι και όλοι αυτοί που έχουμε στο παλάτι. Χαχα, τους ελευθέρωσα! Τι! Χαχα, τους ελευθέρωσα. Τι λες, βρε ηλίθιε, και ποιος σου πλένει τώρα τα σόβρακα και τις φανέλες. Να πάρει οργή, θα μείνω χωρίς σόβρακα και φανέλες. Γρήγορα το ημικρό, φέρτε πίσω τους Εβραίους. Έτσι λοιπόν, την ώρα που εμείς κατευθυνόμασταν προς τη γη της Ευαγγελίας, βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Μπροστά η Ερυθρά Θάλασσα κλειστή. Πίσω οι Αιγύπτιοι ακολουθούν. Τι θα κάνουμε! Μωυσή, μπροστά μου ήρθα, θάλασσα κύριε Κλειστή. Και πίσω οι Αιγύπτιοι ακολουθούν. Τι θα κάνουμε! Το ξανάκουσα από τώρα πρόσφατα. Εγώ το είπα τώρα. Μα ναι! Θα κάνουμε λοιπόν. Θα προσευχηθώ. Εκείνη τη στιγμή, κυρίε και κύριοι, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Στη Σαντορίνη, ένα τεράστιο ηφαίστειο. Εξεράγει! Βρήκα αυτή η λάβα, κατέβηκε από το ηφαίστειο και εξαφάνισε έναν ολόκληρο πολισμό. Από τη λάβα έπιασε φωτιά, η οποία με τη σειρά της δημιούργησε ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης, τον πλευρό και παντού και πάλι και μέχρι την Αίγυπτο. Μωυσή! Ο Θεός έχει τιμώσει! Δεν θα κάνω! Όχι, όχι, ο Θεός δεν έχει τιμώσει! Ο Θεός ακούει τις προσευχές μου και ανταποκρίνεται! Προσευχηθείτε μαζί μου! Από την έκρηξη του ηφαίστειου δημιουργήθηκε σεισμός, ο οποίος με τη σειρά του δημιούργησε ένα παλιρροϊκό κύμα, το οποίο καθώς πλησίαζε την Αίγυπτο, ρούφηξε τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας. Και ναι, με τη βοήθεια του Θεού, η Ερυθρά Θάλασσα χωρίστηκε στα δύο, ένα πέρασμα. Α! 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 Τι έγινε! Ένας αχινός! Αφού το ξέρατε, γιατί δεν του είπατε τίποτα. Πού το πετύχατε το αχινό, κύριε Μωυσή? Να εκεί. Μου έχει μας κοροϊδεύεται, αφού σου χαρίσαμε προηγουμένως. Ακόμη ένα πρόβλημα. Ο αχινός και η Ερυθρά Θάλασσα δεν κλείνει. Και οι Αιγύπτιοι ακολουθούν. Τι θα κάνουμε! Εγώ θα κάνω τους Αιγύπτιους. Και εγώ θα μας πληθώ. Δεν κρατάει άνοιξη. Το πανηρωικό κύμα εμπέστηκε στα νερά που χειροποίησε. Και βέβαια, με τη βοήθεια του Θεού πάντα,
Το πέρασμα έκλεισε. Α, ένας πατημένος αχινός. Παρασύροντας το βυθό τους Αιγύπτιους. Τέλεια, σήκω. Το όρο Σινά. Πού πάτε μισή. Στο όρο Σινά. Κύριε Μωσή. Εκεί. Αυτό είναι το όρο Σινά. Ο λόφος Σινά. Μωυσής! 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 Με πολύ κόπο κατάφερα και ανέβηκα στο όρο Σινά. Εκεί έμεινα 32 μέρες και 32 νύχτες. Άϊπνος, βρώμικος, με μακριά μαλλιά, βρώμικα νύχια και αυτιά γεμάτα κερί. Φυσικά, θεονίστικος. Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, μετά από 32 μέρες νηστείας, ο καημένος ο κύριος Μωυσής άρχισε να... Και τότε την άκουσα! Την άκουσα! Τη φωνή του Θεού! Τι λέει, Μωυσή! Λέει τίποτα για μας! Λέει να μην τρώτε κρέας την Τετάρτη! Αυτό είναι καθολικό, Μωυσή, αυτή είναι ορθόδοξη, πες τίποτα άλλο! Α, θα μιλάει σε κάποιον άλλο! Λέει να μην τρώτε κρέας Τετάρτη και Σάββατο! Αυτό είναι δικό σου, Μωυσή, συγκεντρώσου, περιμένουν οι άνθρωποι! Μισό λεπτό! Νομίζω ότι ακούω καθαρά! Επιτέλους! Ακούω πολλά! Επαναλαμβανόμενα ου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 . Θεέ μου, αυτά είναι πάρα πολλά. Δεν έχω να τα γράψω κάπου αυτή τη στιγμή. Ναι. 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 Ναι, αλλά ου και ου δεν θα κάνουμε προκοπή. Πρισχωρίς, άκου. Θα τα βάλω όλα σε μια μικρή προτασούλα και αύριο, κατά το μεσημεράκι, θα ξανανεύω να μου τα πεις. Ο Θεός μίλησε. Ναι. Ο Θεός είπε. Ναι. Διασκεδάσετε! Ο Θεός, εκτός των άλλων, είπε ότι τώρα θα πρέπει να περιπλανηθούμε στην έρημο για 40 ολόκληρα χρόνια! Τέλεια! Να σωθούνε και να πούνε για το θαύμα. Το θαύμα. Έλατε. Το πιο κουφό. Ο. Συνεχώς περπατείς. Συνεχώς περπατείς. Και τα πάκω μαζί. Και τα πάκω μαζί. Σου πιάνει σαλάτα. Μια μακαρονάδα. Ζητάς να καθίσεις. Σε πιάνουν δυο κρίσεις. Πέρα όπως έχεις παρεστήσει. Στη γη του πυρός ξενυχτάνε κι όμως αντέχουνε πάνε. Ο μπρος, ο μπρος, ο μπρος. Μωυσή, πού πάμε? Από εκεί. Μωυσή, ναι. Είμαστε ακόμα στην έρημο. Όχι, όχι! Εδώ είναι η γη της Ευαγγελίας! Α, ναι. Ναι! Και πού είναι το μέλι? Πού είναι το γάλα? Πού είναι ο Θεός? Και τι κάνουν αυτοί οι Παλαιστίνοι μας εδώ μέσα! Να πει στο Θεό να έρθει τώρα! Έχουμε ραντεβού! Παιδιά μου, ο Θεός είναι παντού. Πρέπει να ψάξουμε να τον βρούμε. Να ψάξουμε. Ναι! Ναι! Εσείς! Έτσι, την ημέρα εκείνη, η ανθρωπότητα βρήκε το σκοπό της.
την αναζήτηση του Θεού. Ναι! Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Υπερπαραγωγή! Hollywood! Όμως, κύριε Μωυσή, έχουμε μία απορία από την ώρα που μπήκατε μέσα. Εσείς που έχετε τόσο καλή επικοινωνία με τον Θεό! Γιατί δεν του ζητήσατε να σας γιατρέψει το ποδαράκι από τον Αγινό? Πρώτον, παιδί μου, ο Θεός δεν είναι φαρμακείο! Ωχ, σωστό γι' αυτό! Και δεύτερον, πιστεύω ότι κι εγώ, όταν ήμουν νεότερος, βέβαια, δεν ήμουν αρκετά πιστός. Απίστευτο! 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 Εντάξει, δεν σα θέλουμε κοντά. Τέλος! Γεια σας, κύριε Μωυσή! Με μέλι και γάλα, φαντάζομαι. Δεν πίνω ποτέ το τσάι μου χωρίς μέλι και γάλα. Το ξέρω. Το λένε γραφές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είστε καλά. Έτσι που λέτε, κυρίες και κύριοι. Όποιος πιστεύει, κάνει θαύματα. Ή βλέπει θαύματα. Αχ, κυρίες και κύριοι, αυτές οι ιστοριούλες της Παλαιάς Διαθήκης είναι τόσο χαριτωμένες, δεν χορταίνω να τις ακούω. Τότε οι άνθρωποι ήταν αγνοί, ήταν γεμάτη ελπίδα. Και τώρα που το σκέφτομαι και καλύτερα, ίσως να ήταν και λίγο χαζοί. Ό,τι τους έλεγες το πιστεύανε. Αλλά κυρίες και κύριοι, τα χρόνια πέρασαν και έχουμε μεγαλώσει πια. Και σε λίγο καιρό το τέλος του κόσμου πλησιάζει. Και θα μαζευτούμε όλοι εδώ στην κόλαση για τη μεγάλη γιορτή. Παιδιά, τι έχουμε για τη συνέχεια? Κήρυγμα. Θέμα. Η ανιδιοτέλεια. Ο αλτρουισμός. Και άλλα κατασκευάσματα της φαντασίας. Πάμε, πάμε. Λοιπόν, αγαπητοί μας φίλοι, όπως είπε και η κυρία προλίγου, το τέλος του κόσμου πλησιάζει. Οπότε, όσο προλαβαίνουμε ακόμα, ας ρίξουμε μία ματιά στον κόσμο γύρω μας. Τι βλέπουμε? Βλέπουμε αγάπη, ειρήνη, ευτυχία, καταλουίτσες και πουλάκια. Άχι! Όχι! Βλέπουμε μόνο χαπόνο. Πείνα. Φόβο. Θελήψη. Δυστυχία. Κατάλατο! Αναρωτιέμαι όμως, τι να φταίει. Α, και εγώ αναρωτιέμαι, ποιος να φταίει. Μήπως φταίει ο άνθρωπος! Όχι εσείς. Ο άλλος. Εκείνος που κοιτάζει μόνο τον εαυτό του! Τον εαυτούλη του! Την πάρτη του! Έχει όμως δικαιολογίες. Ναι, πολλές και σοβαρές. Φταίει, ας πούμε, το σύστημα. Η καπιταλιστική κοινωνία. Το πετρέλαιο. Η ελεύθερη αγορά. Οι μπανάνες. Τα καρπούζια. Οι τσίκλες. Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, αυτό είναι κάτι μεταξύ μας. Ναι, μου είμαστε δικά μας. Σοβαρά. Σοβαρά τώρα. Ποιος από εσάς θα ασχοληθεί με το διπλανό του? Ποιος από εσάς θα σταματήσει να κοιτάζει μόνο τον εαυτού του και να κοιτάξει γύρω του? Ποιος άγιος ήρωας θα θυσιαστεί τη σήμερα ημέρα για όλους εμάς τους αμαρτωλούς, ε? Ποιος? Εδώ! Η ερώτησή μου ήταν ρητορική. Δεν περιμένουμε. Πολλά λέτε, κύριε! Το κοινό έχει αρχίσει να σκοροϊδεύει! Πώς σας μιλάς! Γιατί τα μου κάνετε! Συγγνώμη, κύριε. Ποιος είστε? Αυτός που ζητήσατε! Τι! Ο ήρωας! Θα μας επιτρέψεις να αμφιβάλλουμε πολύ γι' αυτό, παιδί. Να αμφιβάλλετε όσο πολύ θέλετε. Εάν δεν με πιστεύετε, δοκιμάστε το. Ου, πολύ καλή ιδέα, κυρίες και κύριοι. Πάνω που είχαμε ξεμείνει από λίγο για τον κύριο. Αλλά τώρα θα κάνουμε το crash test του ήρωα. Θα πάρουμε τον ήρωα και θα τον βάλουμε στο μικροσκόπιο. Θα εξετάσουμε δηλαδή τις βασικές του ιδιότητες. Ο ήρωας είναι γενναίος. Είναι θαραλέος. Είναι αγνός. Είναι αριδιοτελής. Δεν μπορεί. Κάντε το διακόσμιο. Και θα πιστείτε μια για πάντα. Ότι δεν υπάρχουν ήρωες. Ο κύριος διαφωνεί. Εσύ δηλαδή, αγόρι μου, είσαι ήρωας. Γεννήθηκα ήρωα. Πολύ ωραία! Θα περάσεις λοιπόν έναν αριθμό δοκιμασιών για να μας το αποδείξεις. Είσαι έτοιμος! Γεννήθηκα έτοιμος! Διακρίνω ένα μοτίβο στις απαντήσεις. Μάλιστα! Ξεκινάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με την πρώτη μας δοκιμασία, η κλοπή της τσάντας. Η κυρία φέρει την τσάντα με τα λεφτά. Εγώ είμαι η κυρία τώρα. Και εγώ φέρω το πιστόλι με τις σφαίρες. Ψηλά τα χέρια, βγάλε το σκασμό και δώσε μου την τσάντα! Μη φοβάστε, καλή κυρία! Εγώ θα βρω την τσάντα σας! Ο ήρωας αντέδρασε ακαριά. Έσχε την κυρία και τώρα για κάποιο λόγο που εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω, τρέχει γύρω εκεί. Ο ήρωας αντέδρασε ακαριά. Έσχε την κυρία και τώρα για κάποιο λόγο που εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω, τρέχει γύρω εκεί.
κουράστηκε από ό,τι βλέπετε, έχει αναλάβει προσωπικά την τιμωρία του κάνοντας υδρόνους και κουράστηκε. Στοπ! Τι έγινε, τι έγινε! Με χτύπησε κανονικά! Έχω πάρει πολύ σοβαρά, κυρίες και κύριοι! Άκουσα ένα δυσκολόπεδο! Δεν ξέρεις με ποιον έχεις πλέξει! Κοιτάξτε, κοιτάξτε! Το παιδί είναι αθώο! Άλλωστε πέρασε την πρώτη δοκιμασία! Σωστά! Και μάλλον πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Ήρωα! Συγχαρητήρια! Πέρασε την πρώτη σου δοκιμασία! Φέρνει τα χαρτιά! Έλα πάλι! Εγώ ήμουν ο κλέφτης! Φέρνει τα χαρτιά! Ηρέμησε από ό,τι μου πέρασε. Μα δεν βρήκα την τσάντα. Δεν πειράζει. Κοιτάω. Κερδίζει. Ένα μηδέν. Ένα μηδέν. Τελείωσε. Έχει και δεύτερη δοκιμασία. Πάμε! Πάμε! Προχωράμε, κυρίες και κύριοι, δοκιμασία νούμερο 2. Κάθε καλή πράξη πρέπει να αναγνωρίζεται πώς θα αντιδράσει ο ήρωας στον πειρασμό της φήμης. Η δημοσιογράφος. Εγώ είμαι δημοσιογράφος, τώρα θα το φάω. Σκίστα με. Είσαι άγριο θηρίο. Ρουάν Μάχα. Ω, κύριε ήρωα, είστε ο άνθρωπος της ημέρας. Σώσατε τη φτωχή γυναικούλα από βέβαιο θάνατο. Μέσα στην τσάντα της είχε λεφτά για 27 ορφανά μονογοπέδια. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Εγώ! Η πλάκα του τον προστατεύει προς το πάρο. Οι τηλεθεάτρες του σταθμού μας έχουν κατακλείσει τις τηλεφωνικές γραμμές και ρωτούν να μάθουν για εσάς τι θέλει ο σπιτέλ. Κάνω πάντα αυτό που πρέπει! Και ρωτούν να μάθουν για εσάς, κύριε ήρωα, πως είναι μια τυπική σας μέρα. Τρώτε, τι τρώτε, σας αρέσει το παγωτό και προπάθει το κοιμά. Δεν γίνεται τίποτα από αυτόν, κυρίες και κύριοι. Ο ήρωας είναι μάλλον αυτό που λένε σκληρό καρύδι και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πέρασε και την δεύτερη δοκιμασία. Ήρωα! Πέρασες! Και πού είναι η τσάτα! Ποια τσάτα! Πέρασες, σου λέω! Νικάω! Κερδίζεις! 2-0! 2-0! Δεν τελείωσες! Όχι! Έχεις και τρίτη δοκιμασία! Επάμε! Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, δοκιμασία νούμερο 3. Κάθε καλή πράξη πρέπει να ανταμείβεται. Ο εκατομμυριούχος. Εγώ κάνω πάντα το σωστό! Ακριβώς αυτό ψάχνουμε κι εμείς, τον σωστό! Ο κύριος εκατομμυριούχος! Τον άνθρωπο που θα πάρει την έσοδα κακόφημα μπάρα από τις συμμορίες από τα ναρκωτικά και θα τους πάει εκεί που πρέπει, δηλαδή στα καινούργια μας γυμναστήρια! Επιτέλους, κύριε! 1.000.000 ευρώ για να παίξετε στη διαφήμιση. Τι λέτε? Εγώ! Εσείς! Λέω ναι! Α, ναι! Τον τσακώσαμε, κύριε και κύριοι! Είναι πρωτό τούπο για δηλώσει ότι είμαστε πειρατοί, είμαστε η κόλαση! Νόμιζα να μα την γλιτώσει, μα για το λεμά! Τον γιάσαμε στη γη σα, γουλικάκι! Το στήσαμε στη λεμά, τότε τον ήπιαμε για πρωί, πήραμε όλε τι βιταμίνε του! Σκίσαμε! Σκίσαμε! Βουάχα! Βουάχα! Δεν κερδίσαμε! Ναι, ακόμα δεν κερδίσαμε τίποτα! Όλοι λένε ναι σε 1.000.000. Το θέμα είναι να δούμε τι θα πουλήσει για το 1.000.000. Σωστά! Τι θα πουλήσει? Την γενναιότητά του! Την αξιοπρέπειά του! Την τιμή του! Την ψυχή του! Τι κάνεις παιδιά, κοιτάς τον άνθρωπο ήσυχο! Πάμε να δούμε τι θα πουλήσει ο ήρωας! Πάμε! Το διαφημιστικό! Το διαφημιστικό το ξέχασα! Εγώ! Εσύ δεν είναι, εγώ πάνω πιο ωραία! Λοιπόν, μόλις ο σκηνοθέτης σου είπε πάμε, μέχρι να σπίξει το 3 και δεν σου! Πρέπει να σε πουδάω λίγο! Εθνός, πάμε! Πάμε! Κάτσε, το πάμε το λέω εγώ, όχι εσύ! Έτοιμος, πάμε! 1, 2, 3 και... Κάτσε, 1, 2, 3 το λες από μέσα σου! Έτοιμος, πάμε! Κάτσε! Ξέρεις κάτι, μη μετρήσεις καθόλου, πες κατευθείαν την αγάγα! Κάνε το σωστό και γυμνά σου! Έτοιμος, πάμε! Κάνε το γυμνό και στάσου! Είσαι ηλίθιος, βλάκας ή χαζός! Οι άνθρωποι κάνουν το σωστό. Όποιος κάνει το σωστό, πηγαίνει στον παράδεισο και τα γυμναστήριά μας. Είναι ο παράδεισος! Κατάλαβες! Όχι! Είπα όχι! Και το εκατομμύριο... Να κέρδω το εκατομμύριο! Στοπ! Κυρίες και κύριοι, μισό λεπτό, τεχνικό πρόβλημα. Όλα είναι που έλεγχο. Τι θα πρέπει να κάνω! Θα δώσω πιο πολλά λεφτά! Οι γυναίκες! Πότε δεν είστε πιο ωραίες! Κυρία! Εδώ πέρα! Μεγάλη μου, είπα στοπ! Θα μας δίνεις. Αλλά πριν μας δίνεις. Μία τελευταία δοκιμασία. Έλα! Okay.
μία ερώτηση. Ωραία. Δεν το έκανες για τα λεφτά. Ούτε για τη δόξα. Γιατί το έκανες? Γιατί έγινε ήρωας, παιδί. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Φύγε. Για να σώσω τον κόσμο. Μα δεν μπορείς να πιάσεις όλους τους κλέφτες. Τους βιαστές, τους παιδεραστές, τους που κλέβουν τη λογιδέα, τα ψηλικά τζίδικα, τους που τα ρίχνουν. Σταμάτα, όλα μιλάς εσύ! Δεν χρειάζεται να τους πιάσω όλους αυτούς. Εγώ θα είμαι γενναίος και ανιδιοτελής. Και έτσι θα σωθεί ο κόσμος. Ναι, έτσι. Εσείς δεν είπατε ότι ο κόσμος είναι χάλια επειδή όλοι σκέφτονται τον εαυτό τους. Εγώ θα δώσω το καλό παράδειγμα. Θα φτιάξουμε ένα κόσμο που κανείς δεν θα σκέφτεται τον εαυτό του. Χριστός και η Παναγία. Και τι ζωή του κόσμος θα είναι αυτό. Να. Ας πούμε, κυρία μου, ότι έχετε κάποιο πρόβλημα. Μόνο αν βοηθήσουμε όλοι μαζί θα μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Εάν, κυρία μου, η κυρία μου δεν βλέπω τον Χριστό μου. Εάν έχετε κάποια ανάγκη, μόνο αν βοηθήσουμε όλοι μαζί θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτή την ανάγκη. Εάν, κυρία μου, έχετε κάποια επιθυμία, έστω και κρυφή, εμείς θα ψάξουμε, θα την βρούμε και θα την εκπληρώσουμε. Σκεφτείτε έναν κόσμο που όλα μας τα προβλήματα θα λύνονται. Όλες μας οι ανάγκες θα καλύπτονται και όλες οι επιθυμίες θα εκπληρώνονται! Σας μιλάω για έναν ενωμένο, για έναν ευτυχισμένο, για έναν τέλειο κόσμο! Μπράβο! Το απέδειξες! Είσαι ήρωας! Πρέπει να επιβραβευτείς! Καλά, σου μπορείς να τραγουδάκι σου, γλυκά, θα τα γίνει σένα, θα εσύ, όχι μόνο δεν είσαι ανιδιοτελής! Όχι μόνο και
κοιτά την πάρτη σου. Αλλά είσαι και δειλό. Κυρίες και κύριοι, το είδατε με τα μάτια σας. Το ακούσατε με τα αυτιά σας. Το μιλήσατε με τα ρουθούνια σας. Το γευθήκατε με τις γλωσσίτες σας. Δεν υπάρχουν οι ώρες. Υπάρχουν, κύριε Κοχοπραβή. Εσύ που λες ότι είσαι γενναίος. Εσύ που λες ότι είσαι θαραλέος. Εσύ δεν έχεις το θάρρος να λύσεις τα ίδια σου τα προβλήματα. Δεν έχεις το θάρρος να παραδεχτείς τις ανάγκες σου. Κρύβεις τις επιθυμίες σου σαν να είναι αρρώστια. Και η αρρώστια σου αυτή που σε κάνει δούλο τον άλλον. Οπότε περιμένεις. Υπομονετικά. Να έρθει η μέρα. Στον ευτυχισμένο, ενωμένο, τέλειο κόσμο. Θα γίνουν και οι άλλοι δούλοι. Δικοί σου δούλοι. Και επιτέλους, χωρίς εσύ να κουνήσεις ούτε δαχτυλά. Χωρίς να πεις λεξούλα. Θα έρθουν οι άλλοι και θα εκπληρώσουν μέχρι και την πιο κρυφή σου επιθυμία. Αμένει δύο τέλεια και γενναιότητα φυσικά. Φυσικά. Εγώ ήθελα απλώς να... Δεν θυμίζω ότι είσαι. Μιλέψε. Άνθρωπος, είσαι λάθος έκανες. Σημασία έχει ότι είχες καλή παρόθεση. Κυρίες και κύριοι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ένα μικρό χειροκροτηματάκι για τον παρολίγο Λύρο να φτιάξει λίγο το κεφάλι και λίγο να συλλαβωρήσει το κεφάλι. Αισθάνεσαι καλύτερα. Όχι. Κατάλαβες τουλάχιστον ότι οι ηρωισμοί είναι μάταιοι. Μπράβο, είσαι κερδισμένος. Ξέρεις κάτι, φίλε μου. Έχουν περάσει πολλοί ήρωες από εδώ. Ού, με μυαλά σαν τα δικά σου περίπου. Και όσοι δεν μας άκουσαν, είχαν άσχημα ξεμπερδέματα. Σιγά μου, τι πάθαμε! Άκουμε, δεις τι πατέρας, λοιπόν, το ψήτη πιάσα. Του βγάλα τα αυτιά, τα πτάξει στο χαρτί σου, βγάλα τα ρίχια, τα ρίξα, τις ακόψα, τις τρίχες, τα πουτοπουλή, τις ρίξα, ακόψα, το πουλί, τις ρίξα, ακόψα, το πουλί, τις ρίξα, πώς κατάλαβε. Αλλά εσύ μας άκουσες! Και σώθηκες! Αλλά εσύ ένας από εμάς! Ορίστε το δωράκι σου! Αυτό! Ναι! Η Άι κάνει διάλειμμα! Α, περίπου! Να διαβάζεις, ε! Με αυτό σώζομαι! Ναι! Δεν πάω κόλαση! Ού, δεν έχεις καταλάβει τίποτα, κυρίες και κύριοι! Δεν έχω καταλάβει τίποτα, κυρίες και κύριοι, εγώ! Λοιπόν, μην με αγχώνεις, βρε αγόρι μου! Εδώ είμαι εγώ και θα σε εξηγήσω όλα! Λοιπόν! Φυσικά και θα πας στην κόλαση! Όλοι θα πάμε στην κόλαση. Αλλά με εμάς θα πεις πρώτος! Και θα πιάσεις το καλύτερο καζάνι! Θα έχεις επιλογή, θα διαλέξεις αυτό που σου έκανε. Έχω όλα τα παιδιά, τι μου πας! Θα πάτε εσείς, μωρέ! Δεν καταλαβαίνω γιατί πάντα φεύγουνε κλαίγοντας αυτό το σημείο, έτσι. Τι να πω, τουλάχιστον αυτός είχε την ευγένεια να μας την πετάξει. Έχουμε ξεπαραδιαστεί, κυρίες και κύριοι. Νομίζετε τζάμπα την παίρνει την διαθήκη. Κατεβαίνει ο Χριστός και λέει «Να το βιβλίο μου, πάρτε!» Όχι, πάρε στα βιβλιοπολία και σκάμε 10 ευρώ, κάνει 10 ευρώ. Σας ξέφυγε! Ωχ, συγγνώμη, κυρία. Γιατί τον τρομάξατε? Κυρία, δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε. Δεν τον είδατε τελείως ηλίθιος. Έκανε και μπουνιές. Σοβαρά. Τρέξε να τον πιάσω, να το βάλω στο καζάνι του τώρα. Εγώ? Ναι, εσύ. Και πώς θα τον πιάσω, κυρία? Δεν ξέρω. Έχω μια ιδέα. Για πες. Να βάλεις για όλο μια τσάντα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα θα χορέψουμε. Θα χορέψουμε, πήρε, βρίσκομαι. Πάμε, παιδιά. Thank you.
μου λέτε κάτι. Καλή είστε εσείς, ποιοι είστε. Ευχαριστούμε, σινιωρίτα. Είμαστε η Πυρ και Μανία. Νέο προσληφθέντες από το Καζάνι 69. Ελπίζω να κάνουμε τη θέση εδώ, των διασκεδαστών. Πυρ και Μανία τους ξέρεις. Αυτός δεν τους ξέρει τι μάλλον. Σωστά. Ποιος είναι ο Πυρ. Εγώ είμαι ο Πυρ. Εγώ είμαι ο Πυρ. Εγώ είμαι ο Πυρ. Ο αρχηγός του γκρουπ. Πρώτο περιβραχιόνι, φίλε μου. Ποιο περιβραχιόνι, ρε το κουρέλι. Εγώ σε κανένα τρίμα το θυμάσαι. Μην μου λες τα ιδία τώρα. Λέξω ρε να βρούμε. Λέξω. Φύγαμε. Έχει το πυρ. Το άκουσα. Ποιος το παίξει τη φάρα. Έλα εδώ, έλα εδώ καλέ, πού πας. Δεν μιλες. Κατάλαβες ποιος ήταν ο πυρ. Δεν ξέρω κυρία, νομίζω αυτός με τα μακριά μαλλιά πως ήταν, έχω μπερδευτεί τελείως. Λοιπόν, έλα, πες μου τι έχουμε για τη συνέχεια. Έχουμε ραντεβού. Ραντεβού με ποιον. Με τον Γιαχωβέ. Πήγαινε φώναξέ τον γρήγορα. Πάω γρήγορα κυρία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως σας έλεγα και πιο πριν, έπρεπε να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα σιγουρέψουμε την προσέλευσή σας στην κόλαση. Τι κάναμε λοιπόν, φτιάξαμε τις θρησκείες. Δηλαδή, βρήκαμε τι σας αρέσει να κάνετε πάρα πολύ και το απαγορέψαμε. Χα! Βάλαμε και ένα θεό μπαμπούλα για να το φοβάστε. Αυτό λειτουργήσε για πάρα πολλά χρόνια. Αλλά μετά μου το βαρεθήκατε. Εμείς εδώ εξυγχρονιστήκαμε. Γίναμε πιο πνευματικοί, ο μπαμπούλας όμως μας έμεινε. Περάστε! Εκείνη ο μπαμπούλας. Ποτέ. Τι έχεις? Τίποτα! Τι τίποτα, αφού κάτι έχεις. Πού να καταλαβαίνεις μόνο κάθε φορά απ' έξω με ξέρεις! Απ' έξω σε ξέρω, τι έχεις? Έχω κατάθλιψη! Κατάθλιψη! Ναι! Ποιος το είπε αυτό? Ο ψυχαναλυτής μου! Συγγνώμη, κάνεις ψυχανάλυση? Ναι, γιατί υπάρχει πρόβλημα! Μα πέμε! Καλά, για καλύτσα ερχόμουν! Έλα, πες μου, πότε ξεκινήσανε όλα? Λοιπόν, μια και ρωτάς δηλαδή. Όλα ξεκινήσανε πριν από 6 μήνες περίπου, όταν πέσανε στα χέρια μου τα βιβλία ενός τύπου που λέγεται Νίτσε! Δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά. Ναι, τον έχω ακουστά. Αν τον έχεις. Και τόσα χρόνια δεν μου λες τίποτα. Ξέρεις τι γράφει αυτός μες στα βιβλία του για μένα? Τι γράφει, μωρέ, πια? Ότι δεν υπάρχω. Ότι έχω πεθάνει. Και κάτι άλλο που δεν τα κατάλαβα, τέλος πάντων. Δεν μου λες. Και εσύ το πιστεύεις? Έχει επιχειρήματα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όπως ακούς, έχω χάσει επαφή με τους πιστούς μου. Ειδικά με εκείνον εκεί με τον μαύρο που κάλεσε. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι το χειρότερο από όλα. Ποιο? Κάτσε να το θυμηθώ, γιατί μου το είπε με ορολογία ο ψυχαναλυτής και το ξεχνάω. Η ζωή μου, λέει, διακατέχεται από ένα ψευδές αίσθημα πληρότητας. Όχι, όχι, ψέματα. Ψέματα, φίλε, μην γελάς. Από ένα αίσθημα ψευδούς πληρότητας. Δεν μου λες, ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Φυσικά και ξέρω. Για πες μας. Είναι... Όταν... Εντάξει, δεν ξέρω, ρε παιδάκι μου, αλλά είναι χάλια! Πρέπει λέει να δημιουργήσω! Τι άλλο να δημιουργήσω, κύριε! Ολόκληρο κόσμο έφτιαξα! Σιγά, μωρέ! Δούλεψες 7 μέρες και το κάνεις και θέμα! 6 μέρες δούλεψα! Την έβδομη ξεκουράστηκα! Αλλά εντάξει, ίσως έχει δίκιο ο ψυχαναλυτής. Ίσως αυτή η 7η μέρα παρατράβηξε. Ίσως ήρθε ώρα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου και να δημιουργήσω και κάτι ακόμα! Κάθισα λοιπόν στο κρεβάτι μου, το σκέφτηκα και ήρθα σήμερα εδώ. Με ιδέα! Αλήθεια! Με... Ακούω! Λοιπόν, έλα, άκου... Ακούστε και εσείς μια και είστε εδώ. Λοιπόν... θα κάνουμε μία συναυλία στο Hyde Park, στο Λονδίνο. Stop! Λονδίνο, πρωτεύουσα της Αγγλίας, γνωστή και ως Μεγάλη Βρετανία. Μπράβο! Έχω διαβάσει όλη την Ευρώπη! Θα σκίσω άμυνα στο τεστ! Εξήγησε,
Θα την περάσω την τάξη. Μπράβο, λοιπόν, πάμε στη συναυλία τώρα. Πάτε. Στη συναυλία αυτή θα τραγουδήσουν όλα τα διάσημα συγκροτήματα. Η γιου του είναι διάσημη. Βεβαίως. Ακόμα! Γιατί! Τους έχω συγχαθεί. Τέλος πάντων, να τραγουδήσουν αφού είναι διάσημοι και μετά κανόνισέ τους. Ας το σε μένα. Τέλος πάντων. Και για το τέλος της συναυλίας, μία έκπληξη για τους Εγγλέζους πιστούς μου. Θα πέσεις ξερή. Όχι. Με την καλή έννοια. Θα τους δώσουμε πίσω τον Τζον Λένον! Εντάξει, αυτός είναι λίγο πιο ενθουσιασμένος, όπως καταλαβαίνετε. Για να σου πω κάτι. Αυτές τις μέρες που συζητάμε με τον Τζον τις λεπτομέρειες της επιστροφής του και γνωριστήκαμε, παρατήρησα ότι είναι πάρα πολύ καλό παιδί, ε. Χρυσό παιδί. Και έχει έτσι μια ανατροπία για τον κόσμο. Πολύ ωραία, πολύ συγκινητική. Μου θυμίζει πάρα πολύ τον γιο μου. Αλλά με καλύτερη φωνή. Και να σου πω κάτι. Αφού είναι τόσο καλό παιδί ο Τζον Λένον, γιατί τον πήραμε. Έλα μωρέ τώρα κι εσείς. Τι έλα μωρέ, στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ στην Αγγλία όταν πέθανε. Εντάξει, το ξέρω. Α, και αυτό το ξέρεις. Και πάλι δεν μου πες τίποτα. Στο σκοτάδι ο Γιαχρουέ. Τέλος πάντων, το προσπερνάω και τέλος πάντων για την ιδέα μου, δεν τελείωσα. Ναι, έχει κι άλλα! Άντε, πες μου! Ακούστε, επειδή αυτή η συναυλία, όπως καταλαβαίνετε, θα κάνει τεράστια επιτυχία, θα κάνουμε παγκόσμια τουρνέ. Θα πηγαίνουμε από χώρα σε χώρα και σε κάθε χώρα, στο τέλος της συναυλίας, θα τους δίνουμε πίσω ένα αγαπημένο τους που έχει πεθάνει. Που είναι το αστείο, δεν καταλαβαίνω, τέλος πάντων. Ελλάδα! Ποιον θέλεις! Κάποιον από την ιστορία, έτσι. Το Σοκράτη. Το Σοκράτη! Πέθανε ο μάλα μας! Πότε, πότε φίλε μου, εγώ πήρα εισιτήρια για το σταυρό του Νότου μεθάνω. Να σου πω κάτι. Μη στεναχωριέσαι, δεν λέει γι' αυτό το Σοκράτη. Λέει ένα πιο παλιό. Α, εντάξει, δεν ακούω παλιά μουσική, sorry. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Θες να σου πω τη γνώμη μου για την ιδέα σου. Ναι. Είναι χάλια. Δεν έχω ακούσει χειρότερη κοτσάνα. Όχι, τέλος, συζήτηση εδώ. Όχι, για το σκέφτο. Εγώ έχω μιλάτων. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν σου μιλάω. Ξέρω, όχι την τουτού. Κάτσε κάτω. Εγώ έχω καλύτερη ιδέα. Ναι, ακούω. Θα κάνουμε πόλεμο. Λοιπόν, μισό λεπτό. Μισό λεπτό γιατί μάλλον κάτι δεν έχω καταλάβει καλά εδώ μέσα. Δεν μου λες ρε κορίτσι μου, όταν γεννήθηκε ο μικρός, δεν είπαμε ότι θα αλλάξουμε το προφίλ μου. Δεν είπαμε ότι θα γίνω ο Θεός της αγάπης, ο Θεός της συγχώρεσης, ο Θεός της ειρήνης. Αλλά είπα. Ναι, αλλά από τότε έχουμε κάνει πιο πολλούς πολέμους από όσο είχαμε κάνει πριν. Και. Τι έκαι! Κι άλλοι θα πεθάνουνε! Ναι. Γιατί! Γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι όταν γίνεται πόλεμος, ο κόσμος θα βάζει μαζί μου! Δεν μπορείς να με καλύψεις! Όχι! Γιατί! Γιατί έχεις κάνει πολλές βλακίες τώρα τελευταία! Αφού λέμε έχω κατάθλιψη! Κάτσε κάτω. Να σου εξηγήσω γιατί να κάνουμε πόλεμο. Γιατί να κάνουμε πόλεμο. Γιατί υπάρχει ένταση. Άγνωστη λέξη. Όχι, ξέρω τι είναι η ένταση, απλά δεν την έχω παρατηρήσει. Α, πολύ ωραία. Θα σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στον κόσμο οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Σοβαρά. Σοβαρά. Έλα ρε. Είναι την πλάκα, κάνουμε. Πήγε προς το μυαλό μου προς τη στιγμή είναι εκεί, ότι κάνεις πλάκα. Περίμενε. Είναι πολλοί αυτοί. Είναι πάρα πολλοί. Ναι. Αμέ. Είναι κανείς από αυτούς εδώ. Έλα, έλα, χαλάρωσε. Αυτό έχουν πληρώσει εισιτήριο. Δεν είναι αστείο. Υπάρχουν άνθρωποι στον κόσμο μου που δεν έχουν να φάνε. Ναι. Και εγώ τι κάνω. Έχεις κατάθλιψη. Σωστά. Ναι, αλλά τι θα λέει ο κόσμος για μένα πάλι. Ελένα, να σου πω κάτι.
Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν και οι άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι τα έχουν όλα. Εγώ αυτούς ξέρω. Είδες! Αυτό είναι που δημιουργεί την ένταση για την οποία μιλάμε. Ναι, τώρα το καταλαβαίνω. Πολύ ωραία. Πρόσεξε τώρα. Αν αυτή η ένταση δεν ξεσπάσει τώρα που είναι καιρός, με έναν πόλεμο ας πούμε, σε 50 χρόνια από τώρα που θα έχει συσσωρευτεί όλη αυτή η ένταση, πάμε για ολοκαύτωμα. Όχι ολοκαύτωμα, όχι, περίμενε μωρέ και εσύ αμέσως από την κακιά την κουβέντα. Εκεί που με πονάει, εκεί να πατήσεις. Περίμενε, ίσως υπάρχει και καλύτερη λύση. Έχω ιδέα. Κι άλλη ιδέα. Ναι, έχω ρέτα σήμερα. Λοιπόν, θα σας πω εγώ τι θα κάνετε αφού υπάρχει ένταση. Θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Εντάξει ρε παιδάκι, δεν ξέρω αν δουλεύει, τάξω το γιο μου και το λέω. Και ο Τζον Λένον συμφωνεί αν θες να ξέρεις. Αλλά υπό έναν όρο. Θα προσεύχεστε μόνο σε μένα. Φιλαράκο, δεν τα πάμε καθόλου καλά. Αφού είμαστε έτσι λοιπόν, αφού γελάτε, θα κάνουμε πόλεμο! Πόσοι θα πεθάνουνε! Ένα δις! Τι να δω! Ένα δισεκατομμύριο! Α, τι είναι το δισεκατομμύριο? Είναι αριθμός! Α! Εντάξει, δεν έχω πετύχει, ρε παιδιά! Να σου πω, είναι μεγάλος. Γι' αυτό! Είναι μετά το 100! Είναι και μετά το 1000! Δεν πόνεσα! Αλλά σου πω κάτι, τώρα που το θυμήθηκα κιόλας. Ο ψυχαναλυτής μου είπε από τότε μέρα να μην σ' αφήνω να το κάνεις ό,τι θέλεις. Ήρθε η ώρα, λέει, να πατήσω πόδι. Η απάντησή μου στον πόλεμο είναι όχι. Όχι! Είναι η τελευταία σου λέξη? Ναι. Η τελευταία μου λέξη είναι όχι. Το λένε η απάντηση στην ερώτηση, το όχι είναι η τελευταία μου λέξη. Εντάξει, εντάξει, σε παρακαλώ. Θα σου πω τώρα κάτι ευχάριστο. Ευχάριστο εσύ. Ναι, γιατί. Γιατί δεν σε πιστεύω γι' αυτό. Λοιπόν, άκου. Εάν συμφωνήσεις να κάνουμε πόλεμο. Ρε κακία, δεν θα συμφωνήσω να κάνουμε πόλεμο! Υποθετικά μιλάμε τώρα, εάν. Ναι, τα ξέρω τα υποθετικά σου και την άλλη φορά υποθετικά μιλούσαμε και έλα λέει να δεις τα αεροπλανάκια που πετάνε και. Ορίστε που τους άρεσε! Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, δεν θα κάνουμε πόλεμο. Ωραία. Εάν όμως κάναμε πόλεμο, άκου τι θα γινόταν. Κακό κορίτσι. Εντάξει τώρα για ένα δισεκατομμύριο ανθρωπάκια κάνουμε έτσι. Αυτό λέω και εγώ. Ρε δεν πάνε να πεθάνουν και 2000! Δεν είναι και δικό μαγαρό μου να μείνουμε επιτέλους οι δυο μας. Άντε, σωστό, βλέπεις τον κόσμο. Αφού σε λίγο θα πεθάνουν. Ναι. Πήγαινε, ετοιμάσου. Έτοιμος είμαι. Θες να φορέσω το... Και που ξέρεις ότι δεν το φοράω ήδη. Εντάξει ρε παιδάκι μου, δεν το χωράω. Πήγε να βάλω. Πάω. Θα έρθεις όμως. Βεβαίως. Θα περιμένω. Θα έρθω. Μην αργήσεις. Όχι. Τρέχει κιόλας. Κυρίες και κύριοι, αυτός ο τύπος... Γιατί με... είμαστε ενέργεια. Με εξουθενώνει. Κυρίες και κύριοι, όλοι τώρα διάλειμμα. Από μια στιγμή περιμένω κάποιον. Ω, γεια σας την κάνε, δε αφαιρθεί! Κατουράει καλύτερα, πως κατουράει τελευταία. Όχι, δεν το έλεγα. Καλό του είπα, δεν είπα κακό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, περιμένω κάποιον άλλο. Όχι. Ο εκπρόσωπος απουσιολόγος εδώ του κοινωνίας. Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν να μετράνε, τώρα ξεκινάει το δεύτερο μέρος. Το οποίο είναι και δραματικό. Όσο γελάσαμε, γελάσαμε.
στο παρελθόν. Ναι, ναι. Κυρία, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Φέρτε μου μέσα τις κατηγορούμενες ψυχές. Δεν θα πάω εγώ, κυρία. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχω μελετήσει την υπόθεση που θα εξετάσουμε πάρα πολύ καλά και είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε την καταδίκη που επιθυμούμε. Πολύ ωραία. Ακολουθήστε με. Καθίστε κάτω. Ξεκινάω. Κύριε, ονομάζεστε Πέτρος... Όταν μιλάει η κυρία, θα σηκώνεστε. Έχω στο ματάκι να το πω και μόνη μου. Κύριε μου, και σας το είστε. Σταμάτα! Έλεγα λοιπόν, ονομάζεστε Πέτρος Καμπουρίδης, του Δημητρίου και της Εκατερίνης. Ετών 30, κάτοικος Αθηνών, μηχανικός και νεκρός λόγω ηλεκτροπληξίας, τα λέω καλά. Ηλεκτρολόγος μηχανικός. Και πολύ που σας βοήθησε. Σύζυγος της Γεωργίας Καμπουρίδη. Θα μιλάει σε σένα, σε κομμάρο! Τι θα γίνει με σένα? Κύριε, καθόταν! Ναι, αλλά τώρα ξέχασα τι λέω! Σύζυγος της Γεωργίας Καμπουρίδη. Το γένος Σκυφτούλη. Ακριβώς. Του Ιωάννη και της Ελένης. Ετών 28. Επίσης κάτοικος Αθηνών, καθηγήτρια Αγγλικών. Και νεκρή επίσης λόγω ηλεκτροπληξίας. Τα λέω καλά! Μάλιστα, ναι, καλά τα λέω. Καθίστε κάτω! Το κατηγορητήριο. Μάλιστα. Κύριε Καμπουρίδη! Και κυρία Καμπουρίδη! Έτσι, μπράβο! Βρίσκεστε ενώπιον δικαστηρίου και κατηγορείστε ότι μισείτε τη γυναίκα σας! Και εσείς θα το μισείτε τον άντρα! Όχι, κύριε Καμπουρίδη! Μην με κουραστείτε! Θα κάνουμε μία συμφωνία. Θα κάνετε ησυχία! Καθίστε κάτω. Κυρία Πρόεδρε, επιτρέπετε. Επιτρέπετε. Θα ήθελα να κάνω μία ένσταση προκειμένου. Το λάθος είναι αλήθεια. Κοιτάξτε να δείτε, κυρία μου. Εάν έχει γίνει κάποιο λάθος, που πολύ σπάνια συμβαίνει αυτό και για την ακρίβεια δεν έχει συμβεί ποτέ, θα έχετε την ευκαιρία να το αποδείξετε εντός ολίγου. Εσύ, φέρε μου τώρα μέσα τα σώματα. Μάλιστα, κυρία. Πώς θα δείτε τι θα γίνει με τα σώματα. Τζακ, στείλε μέσα τα σώματα. Ένα σενικό, ένα θηλυκό όνομα Καμπουρίδης. Εν, δυο, εν, δυο, εν, δυο. Ευχαριστώ, Τζακ. Εσύ και εγώ, μαδάλη. Πέτρο. Κοίτα πώς έγινε το μπλουζάκι μου. Τελικά μπορώ να έχεις δίκιο όλα αυτά τα χρόνια. Μια χαρά είναι ο κόλος μου. Δεν ξέφυλα τις δίαιτες, πέτυχε από το καλυμμένο. Τελειώσατε! Μάλιστα. Καθίστε κάτω. Παιδιά, συνεχίστε. Μάλιστα. Κύριε Καμπουρίδη! Κακυρίδια Καμπουρίδη! 13 Σεπτεμβρίου 1996. Σας λέει τίποτα αυτή η ημερομηνία? Βεβαίως. Ήταν Τρίτη και 13 και κάναμε. Γιατί την Αφρική ήταν Παρασκευή. Είναι η μέρα που γνωριστήκαμε, αγάπη. Ακριβώς. Θα θέλαμε λοιπόν να μας περιγράψετε αυτήν σας τη γνωριμία. Πολλές πολλές άντσες. Μόνο τα ουσιώδη. Μάλιστα. Γνωριστήκαμε στο πάρτι κάποιων κοινών μας φίλων. Του Φίβου και της Αθηνάς. Πάρα πολύ ωραία πάρτι. Την ώρα περνούσα πάρα πολύ ωραία. Εγώ την είδα πρώτος. Κάποια στιγμή καθόμουν μόνη στην κουζίνα. Την πλησιάζω και τσάκιζω κατά λάθος το χέρι. Κι εγώ ανατρίχιασα και απομακρύνθηκα. Συγγνώμη, θα τα βγούμε έξω να τα πούμε λίγο πιο ήρεμα. Κι εγώ δέχτηκα και πιάσαμε την κουβέντα και θυμάμαι, μιλάγαμε. Δύο λεπτά, δεν πάω σε ένα ρελίσιο. Είχαμε κάνει μια συμφωνία. Να κάνετε ησυχία. Καθίστε κάτω. Παιδιά, εξηγήστε τους. Λοιπόν, τα σώματά σας δεν κάνουν αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα. Δεν είπαμε ποτέ κάτι τέτοιο, τι φωνάζετε. Τα σώματά σας κάνουν αυτό που θυμούνται. Αυτό που ένιωσαν. Τώρα, αν τα κυρίεψε ένα πάθος, δεν σημαίνει ότι είστε ένοχοι. Δεν θα βάλει την κόλαση γι' αυτό. Γιατί μπορεί εσείς να απαρνηθήκατε αυτό το πάθος. Να απαρνηθήκατε το σώμα σας. Και έτσι να την γλιτώσετε. Καταλάβατε. Τελειώσατε. Τελειώσατε. Έχουμε κι άλλα κομμάτια. Κύριε Καμπουρίδη. Είπα εγώ, κυρία Καμπουρίδη. Κάτω! Λέτε ότι αγαπάτε τη γυναίκα σας. Βεβαίως. Μπορείτε να το αποδείξετε. Θα πέθανα για αυτήν. Δεδομένου όμως ότι είστε ήδη νεκρός, εμείς θα προτιμήσουμε γεγονότα. Ξέρω. Σας ακούμε. Εγώ γεννήθηκα σε πάρα πολύ φτωχή οικογένεια. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μια ζωή ήθελα να φύγω, να ξεφύγω από αυτή τη μιζέρια. Ήθελα να πάω στο εξωτερικό, στη Γερμανία. Τα πράγματα εκεί είναι πολύ πιο οργανωμένα. Διάβασα, σπούδασα, πέρασα στο πανεπιστήμιο χωρίς να κάνω ούτε ένα φροντιστήριο. Άξιος. Και μου έτυχε πάρα πολύ καλή δουλειά στη Γερμανία. Θυμάμαι ακόμα εκείνη τη μέρα. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο θείος μου. Μου λέει τα ευχάριστα νέα. Εγώ ξετρελάθηκα, αλλά συγκρατήθηκα. Έπρεπε να σκεφτώ με τη Γιώργη.
από την έπαιρνε στη δουλειά στη Γερμανία. Τι μας είπα, Γάσια! Πετάμε για Γερμανία! Έπρεπε όμως να το προσγειώσω. Ήμουν διατεθειμένος να την ακούω. Εγώ τι θα έκανα στη Γερμανία. Έπρεπε να βρω καινούριους φίλους, καινούρια δουλειά και να μάθω και γερμανικά. Η απόφαση όμως θα ήταν δική του. Μεγάλο δίλημα. Από τη μία, το όνειρο της ζωής μου. Η Γερμανία. Πολύ καλή δουλειά, πολλά λεφτά, εξασφαλισμένη ζωή. Από την άλλη, η γυναίκα της ζωής μου. Έπρεπε να το σκεφτώ. Είχα εμπιστοσύνη στην κρίση. Ποιο δίλημα σκέφτηκα, αφού την απάντηση την ήξερα από πριν. Γυρνάω σπίτι και της λέω. Μπιμπιμ. Δεν πρόκειται να πάμε πουθενά, Ιαννή, να δυστυχήσεις. Θα ζήσουμε στη χώρα μας. Ποιος τυχαίζει τη Γερμανία. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, κυρία Καμπορίδη, αν κατάλαβα καλά, μας λέτε ότι απαρνηθήκατε το όνειρο της ζωής σας, τη Γερμανία, από αγάπη προς τη γυναίκα σας. Από αγάπη προς τη γυναίκα μου. Και δεν μου λέτε, σήμερα που έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια, δεν σας έχει μείνει κανένα, πώς να το πω, αποθυμένο γι' αυτό. Κανένα. Τίποτα, κυρία Καμπορίδη. Τίποτα. Και εσείς, κυρία Καμπορίδη, τι έχετε να πείτε για όλα αυτά. Εγώ τι να σας πω, αφού η απόφαση ήταν δική του. Δική μου είναι, Γεωργία μου. Εγώ μόνο μου το έκανα για σένα. Για μένα το έκανες, δεν το έκανες για μας. Ναι, για μας το έκανα. Α, τώρα αυτό είναι. Για μας το έκανα, τώρα το έκαψες όμως. Το έκαψα. Τι το έκαψα, ρε. Πού τα άμαθες, ρε, αυτά με αυτές σου κάνεις παρέα. Γιατί μου έχεις αφήσει κανέναν άνθρωπο να κάνω παρέα. Γιατί μου έχεις αφήσει εσύ άνθρωπο να κάνω παρέα. Που δουλεύω πέντε ώρες σαν το σκυλί και δεν με έχεις αφήσει ποτέ να δω ποδόσφαιρο με τα φλεαράκια μου. Έλα ρε, αφού βλέπετε και μαζεύεστε και τσιρίζετε και χάνετε. Πώς κάνετε την Μαρτσέλα να λες. Για παίξε εσύ να δω πώς θα παίξεις έξυπνη. Αφού μαζεύεστε που μαζεύεστε και μου κάνετε το σπίτι σκατά. Γιατί δεν βλέπεις τουλάχιστον με το γαμπρούλι σου να δω και εγώ λέω την αδερφή μου που την έχει κόψει κι αυτή. Το γαμπρούλι μου. Μην αρχίσεις πάλι με το γαμπρούλι μου, γιατί τότε θα στα κάνω σκατά. Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν θυμάμαι να λες, για μου πήρε τη δουλειά στη Γερμανία. Έλεος με τη Γερμανία. Και μου έρθανε με τις μπουράκες του, τις αμαξάρες του. Με αυτό τον πούστη εγώ σπίτι δεν τον ξαναβάζω. Αγόρι μου, λίγα τα λόγια σου με την οικογένειά μου. Να μην μιλήσω κι εγώ για τη μανούλα σου. Τι να πεις για τη μάνα μου. 8:30 κάθε πρωί έχετε την εγκλήπερη με την κατημαγκυρία της. Την αγόρα μαγκύρισε. Εγώ τη βάζω. Και το τσεβέλα μα γουστάρω! Όχι! Άλλη Γερμανία! Θα παίρνεις για θα τα πάρω κι εγώ! Πού είσαι από τις 10 ως 7 το απόγευμα! 9 ώρες στην πιλωτή τι κάνεις! Είσαι ανώμαλος! Έτσι μου μιλάς τα δάχτυλά σου να βλέπεις το αμάξι του μαμά! Έχεις κόμενο μωρό μου! Σε έχω δει! Έχεις κόμενο! Σε θέλω και έχεις κόμενο σκάσε! Έχω δει λαό! Σε μισώ! Κυρίες και κύριοι, έχουμε ομολογία. Σας καταδικάζω σε αιώνια κάθειξη στην κόλαση. Θα πάει στα ζητητά
τούτο ο πανικό. Περίμενε από μια φυλακή. Κάθε φτωχό ζώδες ενστικτό να μη θέλει να βγει. Κυρία Πρόεδρε, κάντε μας τουλάχιστον μια τελευταία χάρη, βγάλετε μας διαζύγιο. Πάρτε με 5 χιλιόμετρα μακριά, σας παρακαλώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πάρτε το. Ελάτε εδώ. Πιάστε τους και βάλτε τους στο ίδιο καζάνι. Λοιπόν, φίλε μου, άκου τι θα κάνεις. Παίρνεις το χέρι σου και τοποθετείς παράλληλα στο χέρι της γυναίκας σου σε απόσταση 5 εκατοστών. Τι με κοιτάς, παιδάκι, μηχανικός, το κατάλαβες, κάτω! Ναι, λίγο, ναι. Αυτή ήταν και η απόσταση που θα γίνει στο εξής. Για να σιγουρέψουμε ότι δεν θα μεγαλώσει, θα σας βάλουμε και αυτά τα πολύ ωραία βραχιολάκια για να σας κρατήσουν παρέα. Σκεφτείτε τα σαν καινούργιες βέρες. Πάμε τώρα στο καζάνι μας. Εκεί μπορείτε να συνεχίσετε αυτή την ωραία συζήτηση που είχατε πιάσει προηγουμένως. Ώστε ο γαμπρός σου έτσι πήρε τη δουλειά στη Γερμανία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μην έρθετε στην κόλαση. Και ξέρετε γιατί? Γιατί σας ξέρουμε πολύ καλά, ιδιαίτερα τις γυναίκες, οι οποίες είστε και οι αγαπημένες μου. Αχ, κυρίες μου, για σας τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Για την ακρίβεια, είστε καταδικασμένες. Και σε αυτό φταίω κι εγώ. Γι' αυτό έχω ένα παράδειγμα για σας. Μία κοπέλα η οποία δεν με ακούει ποτέ. Και ακόμα πιστεύει ότι θα πάει στον παράδεισο. Είσαι έτοιμη να έρθεις? Είμαι έτοιμη να έρθω. Έλα. Έρχομαι. Ήρθα. Ανέβα. Άσε βαλίτσα. Έλα κοντά. Στο. Στο κοινό. Συστήσου. Καλησπέρα σας. Με λένε Μαρία. Η Μαρία, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα. Μαρία, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 25. Και τι δουλειά κάνεις? Τίποτα. Εννοείς οικιακά? Εννοώ οικιακά. Ωραία. Είσαι παντρεμένη? Βεβαίως. Και τον άντρα σου πώς τον λένε? Μίτσο. Και τι δουλειά κάνει? Είναι υδραυλικός. Ο Μίτσος ο υδραυλικός. Πολύ καλό. Μαρία, μάλιστα. Τον άντρα σου τον αγαπάς? Πάρα πολύ. Εκείνος σ' αγαπάει? Με λατρεύει. Και πού το ξέρεις? Μου κάνει πολλά δώρα. Α, για πες μας ένα δώρο. Μάλιστα. Πέρυσι στη γιορτή μου μου πήρε δώρο ένα σίδερο ατμού. Για πες μας άλλο ένα. Να σου πω τα αγαπημένα μου. Στα γενέθλιά μου μου πήρε δώρο ένα καταπληκτικό σύστημα καθαρισμού των χαλιών. Αυτά είναι δώρα, κυρίες και κύριοι. Μάλιστα. Μαρία, πες μας, πώς περνάς τη μέρα σου? Βεβαίως, ξυπνώ το πρωί στις 6, λίγο πριν αφέξει. Για να φτιάξω καφέ στο Μίτσο μου και του βγάζω για πρωινό και εκεί κουλουράκια ανάλογα τι έχω ψήσει την προηγούμενη. Αφού μαζέψω το τραπέζι από το πρωινό, βάζω να μαγειρέψω για το μεσημέρι. Του φτιάχνω κοτόπουλο γεμιστό με σιγουρτάκια και κούμαρα σερβιρισμένο με κουσκούς, πουρέ, γλυκό πατάτας, δύο κλαδάκια βασιλικό και σως από βατόμουρο. Μετά θα πάω στη λαϊκή και μετά στο σούπερ μάρκετ. Μόλις γυρίσω πρέπει να βάλω πλυντήριο, μετά να σιδερώσω, μετά να ξεσκονίσω, μετά να πλύνω τα πιάτα. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, η Μαρία δεν ήταν πάντα έτσι. Συνέβη κάτι στη ζωή της. Ένα γεγονός. Όταν ήταν περίπου 6 μηνών. Που γι' αυτό το γεγονός φταίνει οι συγγενείς της. Για να δούμε λοιπόν
Πώς θα ήταν η Μαρία σήμερα, εάν δεν είχε συμβεί αυτό το γεγονός στη ζωή της. Ραβδάκι! Πάλι στο! Φύγε! Μάλιστα. Φεύγω. Φεύγεις! Γεια σου! Γεια σου! Γεια σου! Πώς σε λένε? Αφροδίτη. Αφροδίτη! Και πόσο χρονών είσαι? Είμαι 25. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι καλλιτέχνης. Δηλαδή? Ζωγράφος. Α, είσαι παντρεμένη? Όχι βέβαια. Και ο Μίτσος? Ποιος Μίτσος? Το όνομα Μίτσος δεν σου λέει τίποτα? Ο ιδανικός μου. Ναι. Έχεις κάποιο δεσμό? Έχω πολλούς δεσμούς. Τι εννοείς πολλούς δεσμούς? Μη σου πω και έναν κάθε βράδυ. Α, και δεν φοβάσαι? Τι να φοβηθώ? Τι θα πει ο κόσμος? Τι θα πει ο κόσμος? Μήπως σε πιτσούλα? Αυτά είναι βλακίες. Μα η γυναίκα πρέπει να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Εγώ δεν θα κάνω παιδιά. Μα γιατί, αφού τα παιδιά είναι χαρά. Α, ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Εκεί, ας πούμε, που θα κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ, κάτω από το ζεστό σου πάπλωμα, ξαφνικά να ακούσεις το κλάμα του μωρού και να πρέπει να ξυπνήσεις και να σηκωθείς από το κρεβάτι σου για να πας στο παιδικό δωμάτιο, να πάρεις το παιδί από την κούνια στα χέρια σου και να το ρανουρίσεις, να του πεις παραμυθάκια. Και θα είναι τόσο όμορφο και γλυκούλι. Και το δικό μου το παιδάκι θα φοράει ροζ, γιατί θα είναι κουριτσάκι και θα το αγαπάω, το παιδί μου, το παιδί μου, το παιδί μου! Θέλω να κάνω ένα παιδί! Κυρίες και κύριοι, η Αφροδίτη δεν το αντέχει αυτό, γι' αυτό πρέπει να την κάνουμε γρήγορα πάλι Μαρία, γιατί και ο Μίτσος περιμένει το φαγητό του, σωστά? Ναι. Λοιπόν, αυτό δεν θα το κάνουμε με αυτό εδώ το ραβδάκι. Αυτό το ραβδάκι είναι μόνο για καλό. Πώς θα το κάνουμε? Θα επαναλάβουμε το γεγονός που συνέβη τότε στη ζωή της, που σας έλεγα πιο πριν, όταν ήταν περίπου 6 μηνών, που γι' αυτό το γεγονός φταίνει η συγγενής της. Θυμάστε? Κοινό, θυμάστε? Ναι. Μπράβο. Συγγενής. Καλησπέρα σας! Αυτό είναι το μικρό! Όμορφο πουλί! Τώρα είναι μια κούκλα! Πώς θα το βαφτίσουμε? Αφροδίτη! Μαρία! Αυτό είναι όνομα, κυρίες και κύριοι! Ένα από τα καλύτερα ονόματα που έχει να προσφέρει η θρησκεία μας! Μαρία! Ποιος είναι ο νονός? Εγώ! Εσείς! Περάστε μπροστά! Θα σας κάνω τώρα μερικές ερωτήσεις που αφορούν στη ζωή του παιδιού. Αλλά προς Θεού, μην αγχωθείτε! Ερώτηση πρώτη. Αποτάσσεσαι το σατανά. Απεταξάμεν. Αποτάσσεσαι το σατανά. Όχι. Απεταξάμεν. Αποτάσσεσαι το σατανά. Όχι. Απεταξάμεν. Και μπορείτε να κάνεις. Τώρα προχωράμε στην δεύτερη ερώτηση, η οποία αν παρατηρήσεις είναι ίδια με την πρώτη, διατυπωμένη όμως ανάποδα, μόνο και μόνο για να μπερδευτείς. Συντάσσεσαι το Χριστό. Συντάσσομαι. Συντάσσεσαι το Χριστό. Όχι. Συντάσσομαι. Συντάσσεσαι το Χριστό σου. Συντάσσομαι. Και πολύ καλά κάνεις και σε αυτή την περίπτωση. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε με τη βάφτιση. Παρακαλώ, ετοιμάστε την κολυμπήθρα. Με το ένα, με το δύο, με το τρία. Βαφτίζεται του Ιδού, Μαρία. Είστε ο Παντρός, του Ιού, του Αγίου. Σκάσε! Πνεύματος! Κυρίες και κύριοι, ας μην υπερβάλλω. Η νεαρά που βαφτίζεται έχει επιλογές στη ζωή της. Μπορεί αν θέλει να παραμείνει παρθένα για όλη της τη ζωή. Δηλαδή μπορεί να αφιερώσει το σώμα της και την ψυχή της στον Κύριο. Ή αν δεν της αρέσει αυτό, μπορεί να παντρευτεί και έτσι να αφιερώσει το σώμα της και την ψυχή της στον Μίτσο. Αμήν. Αμήν, αμήν, δεν κάτι. Έλεγχος προϊόντος. Όραση. Ακοή. Αντανακλαστικά. Μπουμ! Ναι, είναι χριστιανή.
αυτή η κολυμπήθρα δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ. Εσείς, το μικρό έχει εγγύηση. Άμα σας χαλάσει, φέρετε την εξορκισμό. Μου σπαράζει την καρδιά. Γι' αυτό σας λέω, κυρίες μου, ελάτε κατευθείαν στην κόλαση. Δεν υπάρχει λόγος να προσπαθείτε να κάνετε οτιδήποτε άλλο. Εδώ θα είστε ελεύθερες. Θα ορίζετε εσείς οι ίδιες τη ζωή σας. Εντάξει, άμα πάθετε καμιά κατάθλιψη, δεν φταίω σε αυτό, έτσι. Όλα έχουν το τίμημά τους. Γιατί... Παρακαλώ. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το χώρο σας για λίγα λεπτά? Όχι, βέβαια. Ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, σας παρακαλώ. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, είμαι δικηγόρος και εκπροσωπώ τον Ιησού Χριστό. Ο πελάτης μου έχει προετοιμάσει και θα επισύρει μία σειρά μηνύσεων προς διάφορα πρόσωπα και οργανισμούς. Σκοπός των μηνύσεων αυτών είναι να λυθούν οι χιλιάδες παρεξηγήσεις που έχουν γίνει γύρω από το όνομά του τα τελευταία 2.000 χρόνια. Το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων που διεκδικεί ο πελάτης μου ανέρχεται στο 1.3 εκατομμύριο ευρώ. Τα χρήματα αυτά θα μοιραστούν στις οικογένειες των ανθρώπων που βασανίστηκαν, κάηκαν, σταυρώθηκαν και γενικότερα πέθαναν ως αιρετικοί ή άπιστοι από την επωνομαζόμενη Χριστιανική Εκκλησία. Ο πελάτης μου, Ιησούς Χριστός, μηνύει την Ορθόδοξη, Καθολική και Προτεσταντική Εκκλησία για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι προαναφερθείς εκκλησίες κατασκεύασαν και χρησιμοποιούν λέξεις όπως «Χριστιανός», «Χριστιανισμός», «Χριστιανοσύνη», «Χριστούγεννα», «Χριστόψωμο», «Χριστόδουλος», «Χριστοπαναγία», «Χριστός Φαντάρος»,
και άλλα παράγωγα του ονόματος του πελάτου χωρίς την αδειά του. Διέπραξαν και διαπράττουν πολέμους, σφαγές, κατήχηση και άλλα εγκλήματα για τα οποία μάρτυρας είναι η ιστορία και δεν χρειάζεται να τα παριθμίσω. Όλα αυτά εις το όνομα του πελάτη μου, με αποτέλεσμα να του χρεωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος της ευθύνης. Ο πελάτης μου στο σημείο αυτό τονίζει: ουδέποτε επιθύμησα να ιδρύσω εκκλησία. Εάν το είχα επιθυμήσει, θα το είχα κάνει μόνος μου! Και δεν θα είχε καμία σχέση με τις σημερινές! Ο πελάτης μου, Ιησούς Χριστός, μηνύει τον κύριο Σίμων, άγνωστο και ως Απόστολο Πέτρο, επίσης για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο εν λόγω Κύριος έχρισε αυτόν διάδοχο του πελάτη μου και διέπραξε στο όνομά του ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα της ανθρωπότητας, τον παπισμό. Ο πελάτης μου, Ιησούς Χριστός, μηνύει τον κύριο Σάβλο, ή Σαούλ, γνωστό και ως Απόστολο Παύλο, επίσης για κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας και για συκοφαντική δυσφήμιση. Ο κύριος Σάβλος ουδέποτε γνώρισε τον πελάτη μου και μάλιστα υπήρξε διώκτης του. Αφού λοιπόν ο πελάτης μου πέθανε, ο κύριος Σάβλος δήλωσε πως συναντήθηκε μαζί του σε ένα όραμα και αποφάσισε να γίνει Απόστολος. Στη συνέχεια, ταξίδεψε ανά τον κόσμο, κηρύσσοντας τη διδασκαλία του πελάτη μου, την οποία επαναλαμβάνω, δεν γνώρισε, αφού ποτέ του δεν άκουσε. Αποτέλεσμα, η δημιουργία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Τέλος, ο πελάτης μου, Ιησούς Χριστός, μηνύει όλους, μα όλους τους μαθητές του, για πλαστογραφία, πλαστοπροσωπία και κατασκευή ψευδούς Ανάστασης. Με συγχωρείτε, από την παρούσα μήνυση εξαιρείται ο Θωμάς. Παρακαλώ, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Ο πελάτης μου ουδέποτε αναστήθηκε. Η ιδέα της Ανάστασης ακυρώνει το έργο του και κάνει τη διδασκαλία του εκδικητική και μνησίκακη. Δεν καταλαβαίνετε Χριστό. Θα γίνω πιο σαφής. Ο πελάτης μου ήταν ποιητής. Ζούσε σε μια εποχή που οι ποιητές άλλαζαν τον κόσμο. Λογικό λοιπόν ήταν τα ποιητικά του αυτά λόγια να παρεξηγηθούν, να παρερμηνευθούν. Η βασιλεία των ουρανών, για παράδειγμα, δεν είναι κυριολεκτικά στους ουρανούς. Είναι εδώ. Μπορείτε να τη βιώσετε τη ζωή. Δεν χρειάζεται να πεθάνετε πρώτα για να ενωθείτε με τον Θεό. Πώς αλλιώς να σας το πω. Σας το λέω αλληγορικά, δεν το καταλαβαίνετε. Σας το λέω στα ίσια, δεν σας αρέσει. Τι άλλο να κάνω. Ιησού. Ναι. Εσύ είσαι με. Όχι, όχι. Δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ. Αγαπάτε αλλήλους. Κυρίες και κύριοι, ξύπνησε το μουσί, δεν το κατάλαβα. Αυτό το παιδί έχει φάει τη ζωή του με το να προσπαθεί να σώσει τους ανθρώπους. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει. Μένει μόνο κάτι ακόμα. Παιδιά!
μια συμπόνια για συντροφιά. Περαστικό στην Ιθάκη. Για να σηκώσει το θέρετρο, περνάει η δόξα μονάχη. Για να σου δώσει μια τουφεκιά. Περαστικό στην Ιθάκη. Να σαλιδώσει το θέρετρο, ένα μικρό σαλονάκι. Και μια συμπόνια για συντροφιά. Περαστικό στην Ιθάκη. Για να σηκώσει το θέρετρο. Κάτι τελευταίο να πεις. Δεν έκανα τίποτα. Στο καπτό λουμί,